Θα δούμε τώρα πώς συμπεριφέρεται η παράγωγος μιας συνάντησης κάτω από αλγεβρικές πράξεις. Το πρώτο πράγμα που πρέπει κανείς να δει είναι τι γίνεται με το άθροισμα. Και ισχύει αυτό που περιμένει κανείς, ότι αν προσθέσουμε δύο συνάντησεις και πάρουμε την παράγωγο, είναι σαν το ίδιο πράγμα το να τις παραγωγήσουμε και να τις προσθέσουμε μετά. Και το οποίο είναι σχεδόν άμεση συνέπεια του ορισμού. Βέβαια, πρέπει να υποθέσει εδώ πέρα κανείς ότι υπάρχει το δεξί μέλος. Δηλαδή, το ακριβές θεώρημα ποιο είναι, ότι αν έχουμε δύο συναρτήσεις που είναι και οι δύο παραγωγή στη μεστοχή 0, δηλαδή υπάρχει αυτό και υπάρχει αυτό, τότε και η ευσυντή είναι παραγωγή στη μεστοχή 0 και η παραγωγή της είναι το άθροισμα των παραγωγών. Δηλαδή, ας το κάνουμε και πάρα πολύ εύκολο, αλλά πρέπει να πάρουμε το όριο όταν το h πάει στο 0, πιάνουν πράγματος του f συν g στη θέση χ0 συν h μείον τη συνάρτηση f συν g στη θέση χ0 και να διαιρέσουμε διά του h. Αυτό όμως δεν είναι τίποτα άλλο από το όριο όταν το h πάει στο 0. Αυτό εδώ πέρα είναι το f του χ0 συν h συν g του χ0 συν h. Αν μαζέψουμε τα f μαζί και τα g μαζί, παίρνουμε το f του χ0 συν h μείον f του χ0 διά h συν το g του χ0 συν h πλην g του χ0 διά h. Από την υπόθεση τώρα ότι και η f και η g είναι παραγωγή, σας πάνω να πει ότι και αυτό το όριο υπάρχει και αυτό το όριο υπάρχει, άρα υπάρχει και το όριο του άθροισματος και είναι το άθροισμα των δύο όριων. Ακριβώς αυτό εδώ πέρα που λέει αυτή εδώ η ισότητα. Με το που πάμε τώρα στο γινόμενο, πριν πάμε στο γινόμενο, να πούμε ότι αν έχεις μια συνάντηση F του Χ και την πολλαπλασιάσεις με μια σταθερά, ας την πούμε σταθερά C, τότε αυτή η νέα σου συνάντηση είναι επίσης παραγωγήσιμη και η παράγωγος αυτής της συνάντησης είναι αυτή η σταθερά C επί F τόνους του Χ. Ή καμιά φορά, όπως λέμε, οι σταθερές μπορούν να βγουν έξω από την παράγωγο. Ωραία. Για άθροισματα λοιπόν και πολλαπλασιασμό επισταθερά, η παράγωγος συμπεριφέρεται όπως περιμένει κανείς. Εκεί που τα πράγματα γίνονται πιο ενδιαφέροντα είναι στο γινόμενο. Όταν έχουμε το γινόμενο δύο συναρτήσεων που είναι παραγωγήσιμες στο χ0, τότε και το γινόμενο είναι παραγωγήσιμο, αλλά ο τύπος για την παράγωγο είναι λίγο διαφορετικός από ό,τι ενδεχομένως να περιμένει κανείς. Σίγουρα πάντως δεν είναι f τόνος επί g τόνος. Η παράγωγος του γινόμενου f επί g είναι η παράγωγος της f επί την g συν την F επί την παράγωγο της G. Με λίγα λόγια, είναι σαν η παράγωγος να πηγαίνει και να κάθεται τη μια στο F και την άλλη στο G. Λοιπόν, για να δούμε πώς θα αποδεικνύουμε αυτό. Ποια είναι η παράγωγος του γινωμένου στο χ0? Είναι το όριο, αν υπάρχει, του 1 δια H, το γινόμενο των δύο συναρτήσεων στο χ0 συν H, που είναι αυτό εδώ πέρα που βλέπουμε, μείον το γινόμενο των δύο συναρτήσεων στο χ0. Και αυτό που κάνουμε τώρα είναι κάτι αρκετά συνηθισμένο σε αυτή τη δουλειά, είναι προσταθερούμε ένα όρο ο οποίος θα μας βοηθήσει να γκρουπάρουμε τα πράγματα καλύτερα. Και αυτό που κάνουμε εδώ πέρα είναι να προσταθερέσουμε τον εξής όρο, το f του χ0 συν h και το g του χ0. Το αφαιρούμε και το προσθέτουμε. Αν τώρα κοιτάξουμε τους δύο πρώτους όρους εδώ πέρα και βγάλουμε κοινό παράγοντα το f του χ0 συν h, αυτό εδώ πέρα, και θα έχουμε 1 δια h επί g του χ0 συν h, να το, μείον το g του χ0. Εδώ πέρα θα είναι μια παρένθεση ακόμα. Ωραία. Και από τους άλλους δύο όρους βγάζουμε κοινό παράγοντα το g του χ0. Να το εδώ είναι. Και μας μένει 1 δια h επί f του χ0 συν h πλην f του χ0. Παρατηρήστε τώρα ότι όσον αφορά το δεύτερο κομμάτι, καταρχήν το g του χ0 εδώ, δεν έχει καθόλου το h μέσα, άρα μπορεί να βγει έξω από το όριο, να κάτσει εδώ πέρα. Και μας μένει μετά το όριο ως προς h, το 1 δια h αυτό εδώ πέρα, που δεν είναι τίποτα άλλο αυτό το όριο από το f τόνος του χ0. Και έτσι βρήκαμε τον όρο αυτόν. Όσον αφορά το πρώτο κομμάτι, το όριο αυτού εδώ, είναι φυσικά η παράγωγος της g στο σημείο χ0, και το όριο αυτού τώρα είναι το f του χ0. Γιατί είναι το f του χ0? Διότι θα πρέπει να κάνουμε την παρατήρηση, έπρεπε την είχαμε κάνει ίσως λίγο νωρίτερα, ότι αν μια συνάρτηση έχει παράγωγο στο χ0, είναι αναγκαστικά και συνεχής στο χ0. Αν λοιπόν το F τόνος του χ0 υπάρχει, από εδώ έπεται ότι η F είναι συνεχής στο χ0.
ή με άλλα λόγια, αν έχει μια συνάντηση που δεν είναι συνεχή στο χημίδερ, αποκλείεται να έχει παράγωγο. Από πού προκύπτει αυτό, γιατί η ύπαρξη της παραγωγού συνεπάγεται για τη συνέχεια, είναι πολύ απλό. Ας κοιτάξουμε το πηλίκο αυτό εδώ πέρα, ας το γράψουμε εδώ. Η ύπαρξη της παραγωγού είναι το όριο του F του χ0 συν H πλην F του χ0 δια H. Αυτό εδώ συγκλίνει. Αυτό συγκλίνει λοιπόν στο F τόνος του χ0. Ή με άλλα λόγια μπορούμε να πούμε ότι η διαφορά αυτών των δύο, για να δούμε καταφέρουμε να το σβήσουμε αυτό, πάει στο 0. Ωραία. Αν έχω μια ποσότητα όπως αυτή εδώ που πάει στο 0 όταν το h τίνει στο 0, αν την πολλαπλασιάσουμε με h, πάλι στο 0 τίνει. Οπότε, ας πολλαπλασιάσουμε με h και θα πάρουμε ότι το f του χ0 συν h μείον f του χ0 πλην h επί f τόνος του χ0 τίνει στο 0. Παρατηρήστε τώρα εδώ πέρα ότι αυτή εδώ η ποσότητα πάει στο 0. Αυτή εδώ η ποσότητα είναι σταθερή με το H, δεν κουνάει. Αλλά τι απομένει? Απομένει αυτό εδώ πέρα. Όλο αυτό πρέπει και αυτό να πάει στο 0. Γιατί? Γιατί ισούται με κάτι που πάει στο 0 συν κάτι άλλο που πάει στο 0. Δηλαδή όλο αυτό πάει στο 0. Που σημαίνει πολύ απλά ότι το F του χ0 συν H πλην F, τίνει στο F του χ0, που είναι η συνέχεια στο χ0. Το ίδιο συμπέρασμα μπορεί κανείς να βγάλει αν γυρίσει πίσω να δει την προσέγγιση που είχαμε βγάλει την προηγούμενη διάλεξη για τη συνάντηση από την παράγωγο. Έτσι λοιπόν έχουμε ότι το αριστερό, ο πρώτος προστατήρας εδώ στο όριο τίνει στο F του χ0 επί G τόνους, που είναι αυτό εδώ πέρα, και έτσι αποδείξαμε ότι η παράγωγος του γενωμένου δίνεται από αυτόν εδώ τον τύπο. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τη συνάντηση 1 δια F. Υποθέτουμε και πάλι ότι F είναι παραγωγή μες στο χ0. Επιπλέον θα υποθέσουμε ότι το F στο χ0 δεν είναι 0. Αλλιώς δεν θα μπορούσαμε καν να γράψουμε την 1 δια F. Και το συμπέρασμα είναι ότι η 1 δια F είναι παραγωγή μες στο χ0 και η παράγωγός της δίνεται από αυτόν εδώ τον τύπο, που αυτός και αν είναι κάτι που δεν μπορεί κανείς να μαντέψει, είναι μείον F τόνος στο χ0 δια F τετράγωνο του χ0. Πώς το βγάζουμε αυτό? Πάμε τον ορισμό. 1 δια F τόνος στο χ0 είναι το όριο του 1 δια H επί αυτή τη διαφορά. Τα κάνουμε ομόνυμα και τα αφαιρούμε και παίρνουμε ότι είναι το όριο, ο κοινός παρανομαστής, νάτος, 1 δια H επί αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα τώρα είναι ακριβώς κάτι που συγκλίνει στην παράγωγο F, μάλλον στο μείον F τόνος του χ0, γιατί στο μείον, διότι αν παρατηρήσετε η σειρά των όρων εδώ στη διαφορά είναι ανάποδη από το συνηθισμένο για το πηλίκο διαφορών. Στο πηλίκο διαφορών έχουμε F του χ0 συν H μείον F του χ0, εδώ είναι το ανάποδο, οπότε συγκλίνει στο μείον F τόνος του χ0 που είναι ο αριθμητής εδώ πέρα και ο παρανομαστής. Επειδή η συνάντηση F είναι συνεχής όντας παραγωγήσιμη, αυτό εδώ πέρα συγκλίνει και αυτό με τη σειρά του στο F του χ0. Θα έχουμε λοιπόν δύο φορές το F του χ0 στον παρανομαστή που πάνε σε F τετράγωνο του χ0. Αυτή είναι η απόδειξη, και αν τα συνδυάσει τώρα κανείς, αν συνδυάσει αυτό που είδαμε προηγουμένως για το γινόμενο με αυτό που είδαμε τώρα για το αντίστροφο, τότε μπορεί να βρει την παράγωγο της F δια G. Πώς? Γράφοντας το σαν F επί 1 δια G. Και εφαρμόζοντας πρώτα τον κανόνα αυτό πάνω στην 1 δια G και μετά τον κανόνα για το γινόμενο, και βγαίνει μετά από κάποιες πράξεις ότι θα έχεις στον αριθμητή F τόνος του χ0 επί G του χ0 μείον F του χ0 G τόνος του χ0. Ο αριθμητής μοιάζει κάπως με τον κανόνα για το γινόμενο, μόνο που έχει μείον στη μέση. Και στον παρανομαστή έχουμε πάλι G τετράγωνο του χ0, όπως προβλέπετε από εδώ. Πάμε τώρα να δούμε, χρησιμοποιώντας αυτά που μάθαμε, ποια είναι η παράγωγος της συνάντησης χ στην n. Όταν το n καταρχήν
είναι ένας φυσικός αριθμός, 1, 2 κλπ. Όταν το 1 είναι 0, η συνάρτησή μας είναι σταθερά 1, οπότε η παράγωση είναι 0. Και χρησιμοποιώντας επαγωγή θα δείξουμε ότι η παράγωση της χ n είναι n επί χ στην n πλην 1. Μνημονικά κάπως ο εκθέτης κατεβαίνει μπροστά από το χ και μειώνεται κατά 1. Λοιπόν, πώς να το δείξουμε αυτό? Πάμε να το δείξουμε πρώτα για n ίσον 1. Για n ίσον 1 το έχουμε ήδη κάνει, γιατί έχουμε δει εμείς, το αποδείξαμε στην αρχή, ότι ο χ τόνος είναι 1. Για n ίσον 1, αυτό εδώ πέρα είναι 1, ο εκθέτης εδώ είναι 0, οπότε εξαφανίζεται και μένει με τούτο εδώ. Οπότε για n ίσον 1 ισχύει η πρότασή μας. Τώρα θα υποθέσουμε ότι ισχύει η πρότασή μας για το n και θα το βγάλουμε για το n συν, δηλαδή η υπόθεσή μας είναι αυτή εδώ. Και θέλω να δείξουμε ότι από εδώ τι προκύπτει, ο αντίστοιχος τύπος για το n συν 1, δηλαδή ότι η παράγωγος του χ στην n συν 1 θα είναι n συν 1 επί χ στην n. Ωραία. Πώς θα το δείξουμε αυτό? Παίρνουμε το χ στην n συν 1, το οποίο το παραγωγίζουμε, και θα το παραγωγίσουμε αφού το γράψουμε πρώτα ως γινόμενο. Λοιπόν, εδώ έχουμε το κανόνα για την παραγώγηση γινόμενο. Θα πάρουμε την παράγωγο του χ επί το χ n, δηλαδή το χ τόνος επί χ στην n, συν το χ επί την παράγωγο του χ στην n. Το χ τόνος όμως να το είναι 1, οπότε ο πρώτος όρος είναι χ στην n, συν χ. Η παράγωγος τώρα του χ στην n από την επαγωγική μας υπόθεση, να που θα τη χρησιμοποιήσουμε, είναι ποια? Είναι n επί χ στην n πλην 1. Αν βάλουμε αυτό το χ μαζί με το χ στην n πλην 1, παίρνουμε χ στην n συν n επί χ στην n, βγάζουμε κοινό παράγοντα το χ στην n και παίρνουμε n συν 1 επί χ στην n, που είναι ακριβώς αυτό που θέλαμε να δείξουμε. Άρα δείξαμε και την επαγωγική μας υπόθεση, δείξαμε δηλαδή ότι αν υποθέσουμε τη φόρμουλά μας για το n, μπορούμε από εδώ να συμπεράνουμε ότι ισχύει και για το n συν 1, άρα ισχύει για όλα τα n. Και έτσι έχουμε δείξει λοιπόν αυτό το τύπο. Πάμε τώρα να τον επεκτείνουμε στην περίπτωση που ο εκθέτης είναι ακέραιος και πάλι, αλλά είναι και αρνητικός. Τώρα, θα το κάνουμε χρησιμοποιώντας το προηγούμενο και τον τύπο για την παράγωγο του 1 δια f. Δηλαδή, η παράγωγος της χ στην k, το k τώρα ας υποθέσουμε ότι το κάπα είναι αρνητικό, ή την περίπτωση που το κάπα είναι θετικό, το κάπα έχουμε κάνει εδώ πέρα. Οπότε ας υποθέσουμε το κάπα είναι αρνητικό. Έχουμε λοιπόν χ στην κάπα τόνους. Αυτό εδώ πέρα είναι το 1 δια χ στη μείον κάπα τόνους. Τώρα το μείον κάπα είναι θετικό. Άρα λοιπόν θα είναι μείον η παράγωγος του παρανομαστή, μείον η παράγωγος του παρανομαστή, δια τον παρανομαστή στο τετράγωνο, που είναι χ στη μείον 2 κάπα. Τώρα, η παράγωγος του χ στη μείον κάπα, επειδή το μείον κάπα είναι θετικό, μας δίνεται από την προηγούμενη περίπτωση και θα είναι μείον το μείον κάπα επί χ στη μείον κάπα μείον 1. Όλο διαλυμένο με το χ στη μείον 2 κάπα. Λοιπόν, το μείον μείον κάπα κάνει κάπα. Ωραία. Και έχουμε μετά ποιες είναι οι δυνάμεις του χ. Χ στη μείον κάπα μείον 1 μείον το μείον 2 κάπα, δηλαδή συν 2 κάπα. Συν 2 κάπα. Το οποίο αν κάνουμε τις πράξεις είναι 2 κάπα μείον κάπα, είναι κάπα πλην 1. Είναι κάπα επί χ στην K πλην 1. Αυτό είναι το τελικό μας αποτέλεσμα. Δείξαμε δηλαδή ότι το χ στην K, όποιο και να είναι το K, θα είναι ανακέραιος μέχρι στιγμής, τουλάχιστον για ακέραιος το έχουμε δείξει, θα δούμε αργότερα ότι ισχύει για όλους τους πραγματικούς K. Η παράγωγος του χ στην K είναι να κατέβει ο εκθέτης μπροστά και να μειωθεί ο εκθέτης μετά κατά 1. Είτε είναι θετικό είτε είναι αρνητικό το K.